Ο Γερμανός ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας, Wolfgang Krauskar, μιλά στο κανάλι μας για τις πιθανές συνέπειες της υπόθεσης Κουφοντίνα. Δεν αντέχουμε άλλο lockdown, λένε Έλληνες και Γερμανοί. Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση από την υπόθεση Λιγνάδη, γράφει ο γερμανόφωνος τύπος. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle στη Βόνη και στην εκπομπή μαζί μου είναι η συνάδελφος Δέσποινα Τσόκου. Γεια σας από την Αθήνα. Το θέμα που πρωταγωνιστεί αυτές τις μέρες είναι αυτό του καταδικαστέντος τρομοκράτη για ανθρωποκτονίες κατά συρροή Δημήτρη Κουφοντίνα και το αίτημα μεταφοράς του στις φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο Δομοκό. Η πλευρά του Δημήτρη Κουφοντίνα υποστηρίζει ότι μετά τις αγροτικές φυλακές που ήταν, έπρεπε να επιστρέψει στον Κορυδαλλό και όχι να μεταφερθεί στο Δομοκό. Απόφαση που πυροδότησε την απεργία πείνας με τα γνωστά αποτελέσματα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Δήμητρα, ο γερμανικός τύπος έχει αναφερθεί καθόλου σε αυτό το θέμα και ποια είναι η γερμανική εμπειρία με τους τρομοκράτες, τις φυλακές και την απεργία πείνας? Δέσποινα, στην απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα αναφέρθηκε η αριστερή εφημερίδα Freitag, η οποία έγραψε ότι υπήρξαν στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό αντιδράσεις κατά του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές αρχές αντιμετωπίσουν τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Αλλά από την αρχή της πανδημίας, τύπος, τηλεοπτικοί σταθμοί και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν ευθυγραμμιστεί με την κυβέρνηση. Όχι με μέτρα καταστολής, αλλά με μεγάλα ποσά που μοιράστηκαν με πρόσχημα την εκστρατεία κατά της πανδημίας «Μένουμε σπίτι». Η Μαρία Ριγούτσου μίλησε όμως με τον πολιτικό επιστήμονα Wolfgang Krauskar, έναν από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα αριστερής τρομοκρατίας στη Γερμανία. Hungerstreiks haben in der alten Bundesrepublik Deutschland eine große Tradition gehabt. Οι απεργίες πείνας έχουν μεγάλη παράδοση στη Γερμανία από μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης RAF και προκάλεσαν μεγάλες δημόσιες διαμάχες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80. Η πιο σημαντική απεργία πείνας ήταν το 1974, όταν μετά από 57 ημέρες οδηγήθηκε στο θάνατο ο Holger Mainz. Στόχος του ήταν να συγκεντρωθούν στις ίδιες φυλακές όλοι οι κρατούμενοι της RAF. Το κράτος αρνήθηκε. Η σύντησή του δεν ελέγχθηκε επαρχώς και στο τέλος πέθανε, με αποτέλεσμα οι συμπαθούντες της RAF να βγουν στους δρόμους και να δημιουργηθεί η δεύτερη γενιά τρομοκρατών της RAF. Und in der Folge zur Gründung, man kann sagen, einer zweiten Generation von RAF-Terroristen geführt. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας χρησιμοποίησε το σώμα του ως το τελευταίο όπλο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, εκτιμά ο Wolfgang Krauskar, ο οποίος μας τόνισε πως ως φοιτητής φιλοσοφίας στη Φραγκφούρτη συμμετείχε το 1973 στις διαδηλώσεις εναντίον της Χούντας και υπέρ των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Όσον αφορά το σχόλιο που του ζητήσαμε να κάνει για όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, αναφέρει. Also zunächst mal muss man sagen, dass die Organisation 17. November. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη έχει μία σειρά από ομοιότητες με τη ΡΑΦ. Η 17 Νοέμβρη δημιουργήθηκε μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τέλεσε πολλές βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες με τη ΡΑΦ. Νομίζω πως το αίτημα του Κουφοντίνα δεν ήταν τόσο σοβαρό. Δεν ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερος. Πρόκειται μόνο για τη μεταφορά του σε μια άλλη φυλακή. Η κυβέρνηση θα πρέπει να σταθμίσει τα διαφορετικά συμφέροντα. Ο θάνατος του Κουφοντίνα απειλεί να κλιμακώσει την κατάσταση. Droht eine solche Situation zu eskalieren. Δήμητρα, το θέμα της πανδημίας παραμένει πάντα στην κορυφή της επικαιρότητας. Η κούραση είναι όμως πλέον εμφανής, τόσο στους πολίτες όσο και στην οικονομία. Να δούμε τι μας είπαν πολίτες που συνάντησα εγώ σήμερα στο Ζάπιο. Ειδικά ως φοιτήτρια έχω κουραστεί πάρα πολύ από τον εγκλεισμό και όλη αυτή την πίεση που ζούμε εμείς οι φοιτητές. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι που έχω χάσει την επαφή με αγαπημένους ανθρώπους λόγω της καραντίνας. Έχω να δω και τη φίλη μου τώρα 5 μήνες. Εδώ και ένα χρόνο συνεχόμενα σχεδόν είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Αυτός ο εγκλεισμός, το ότι τόσες ώρες μέσα δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Είναι πλέον πολύ κουραστικό μετά από τόσο διάστημα. Δεν υποφέρεται άλλο το lockdown, έγραψε η Handelsblatt, σημειώνοντας ότι ο εμπορικός σύνδεσμος Γερμανίας βλέπει να κινδυνεύουν 50.000 εμπορικά καταστήματα και κατά συνέπεια 250.000 θέσεις εργασίας. Κάθε μέρα που μένουν κλειστά τα καταστήματα, εκτοξεύεται στα ύψη ο αριθμός των πτωχεύσεων και το ποσοστό ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει πως τα κρούσματα δεν πρόκειται να μειωθούν και ότι η προοπτική ανοίγματος που περιμένουν εν αγωνίως πολίτες, άνθρωποι, της οικονομίας και των τεχνών γίνεται πιο δύσκολη από την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων που προκαλείται από τον προεκλογικό αγώνα σε 2 ομόσπονδα κρατήδια.
Και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με την υπόθεση Λιγνάδη, σημειώνοντας ότι η Deutsche Welle έγραψε πρώτη για το θέμα στον γερμανόφωνο χώρο πριν λίγες μέρες. Ακολούθησε λίγο αργότερα ένα δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung, το οποίο εστιάζει στους χειρισμούς της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, τους οποίους χαρακτηρίζει ελάχιστα πιστικούς, με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να ζητά την παρέτησή της. Ενώ και η Neue Zürcher Zeitung σημειώνει ότι η υπόθεση Λιγνάδη φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιγράφει το δημοσίευμά της με καθυστέρηση το MeToo στην Ελλάδα. Η ελβετική εφημερίδα επισημαίνει ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα αφορά πλέον και γενικότερα την κατάχρηση εξουσίας, τις διακρίσεις, την ισότητα των δύο φύλων καθώς και τον σεξισμό στην καθημερινότητα, διότι πολλοί τομείς της κοινωνίας είναι ακόμα αρκετά πατριαρχικοί και η σεξουαλική βία κατά των γυναικών θεωρείται πτέσμα. Και στο σημείο αυτό έφτασε και αυτή η εκπομπή μας στο YouTube στο τέλος της. Εμείς θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας, γι' αυτό γράψτε μας. Είμαστε και στο Facebook και στο Twitter. Αποχαιρετούμε και την Αθήνα. Γεια σας και από την Αθήνα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να διαβάσουμε τα σχόλιά σας και φυσικά θα χαρούμε αν κάνετε subscribe. Δεν έχετε παρά να πατήσετε το κόκκινο σημαδάκι πάνω στο βίντεο που έχει ανέβει στο YouTube. Η επόμενη εκπομπή μας, όπως πάντα, θα ανέβει στο YouTube την επόμενη Τετάρτη το βράδυ. Γεια σας.